Τις επιδοτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος που θα ισχύσουν για τον Απρίλιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας το πρωί της Παρασκευής. Καλό είναι οι επιδοτήσεις, καλές είναι, αλλά ακόμα το ρεύμα ακριβό είναι. Συγκεκριμένη επιδότηση ανέρχεται στα 15 ευρώ ένα μεγαβατόρα, όταν η κατανάλωση φτάσει έως τις 500 κιλοβατόρες το μήνα. Την ίδια επιδότηση θα λάβουν όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες, εφόσον μειώσουν κατά 15% την μέση μερίσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Όχι, δεν φτάνουν γιατί η κατάσταση με την ακρίβεια έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε μεγάλες αυξήσεις των μισθών για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Οι επιδοτήσεις δεν κάνουν τίποτα. Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 54 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι στα 15 ευρώ. Η αξία της επιδότησης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες για τον μήνα Απρίλιο ανέρχεται στα 24,4 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνησή μας εγγυάται ότι θα στηρίζει αδιάλειπτα τους πολίτες όσο χρειαστεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Πολύ λίγο ή καθόλου βοηθάει αυτή η ιστορία με τις επιδοτήσεις μόνο. Είναι σαν να ρίχνεις σταγόνα στον ωκεανό. Εκτός των επιδοτήσεων έμειναν οι επιχειρήσεις, ενώ οι ανακοινώσεις του Υπουργού έρχονται μετά τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Απρίλιο που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Βλέπουμε ότι έπεσε η τιμή στην χωρητική και το 1,5 ευρώ περίπου στην τιμή της κιλοβατόρας κατανοείται ο καθένας ότι έχει πέσει η επιδότηση από πλευράς του κράτους. Η κυβέρνηση εκτιμά πως με αυτή την παρέμβαση οι καταναλωτές θα δουν ακόμα πιο μειωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με αυτούς του Μαρτίου.